Με τις επανδρωμένες αποστολές Artemis να πλησιάζουν, η NASA αναζητά βιώσιμες λύσεις για τη διαχείριση των απορριμμάτων στο φεγγάρι. Μία πρωτοβουλία που ονομάζεται Luna Recycle στοχεύει να δώσει κίνητρα για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη λύσεων ανακύκλωσης για χρήση στην επιφάνεια του φεγγαριού ή και σε σεληνιακούς οικοτόπους. Το πρόγραμμα στοχεύει στη μείωση των ροών στερεών αποβλήτων κατά τη διάρκεια μακροπρόθεσμων σεληνιακών αποστολών στο πλαίσιο του προγράμματος Artemis. Με τόσες πολλές ιδιωτικές και κυβερνητικές αποστολές να ετοιμάζονται για το φεγγάρι, ορισμένοι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι η ανθρωπότητα έχει εισέλθει σε μια νέα εποχή, στην οποία οι άνθρωποι αρχίζουν να αλλάζουν τη σελήνη για πάντα. Άλλωστε, προηγούμενες αποστολές στο φεγγάρι με πληρώματα άφησαν προς εδάφια, σημαίες, επιστημονικά πειράματα, ακόμη και ανθρώπινα περιτώματα στη σεληνιακή επιφάνεια. Η NASA θέλει να μειώσει τον αντίκτυπο που έχουν οι αστροναύτες στο φεγγάρι μέσω αυτού του νέου προγράμματος. Ωστόσο, η δημιουργία μιας μακροχρόνιας παρουσίας στη σεληνιακή επιφάνεια θα απαιτήσει τη μεταφορά πολλών φορτίων από τη Γη στη Σελήνη, προκαλώντας την ανάγκη επαναχρησιμοποίησης και διαδικασιών ανακύκλωσης σκουπιδιών για την ελαχιστοποίηση της διαταραχής στο σεληνιακό περιβάλλον. Η NASA στοχεύει να αντιμετωπίσει το έλλειμμα ανακύκλωσης κατά μέτωπο με τη νέα πρωτοβουλία Luna Recycle. Αυτή η πρόκληση θα επικεντρωθεί σε προσεγγίσεις ανακύκλωσης για υλικά παρόμοια με εκείνα που είναι δύσκολο να ανακυκλωθούν, αναφέρει το προσχέδιο. Το Luna Recycle Challenge θα απαιτήσει από τους συμμετέχοντες να σχεδιάσουν ένα εικονικό μοντέλο συστήματος που μπορεί να ανακυκλώσει μία ή περισσότερες ροές στερεών αποβλήτων στη σεληνιακή επιφάνεια και να κατασκευάσει ένα ή περισσότερα τελικά προϊόντα. Επιπλέον, το πρωτότυπο κομμάτι κατασκευής εστιάζει στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη πραγματικού υλικού ικανού να ανακυκλώνει έναν ή περισσότερους τύπους στερεών αποβλήτων στη σεληνιακή επιφάνεια.